βιβλία του προηγούμενων αιώνων, ένα πολύτιμο αρχείο. Διάλεξα ειδικά την Κεφαλονιά και νησιά που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, αλλά θα συνεχίσω να αναλύω αυτό το θέμα και αργότερα και περισσότερο και από Κέρκυρα και από τα άλλα νησιά της Επτανήσου, και αφού το εξαντλήσω θα πάω σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά πάντα σε θέματα που δεν έχουν ήδη θυγεί και ήδη αξιοποιηθεί τουλάχιστον στο κόσμο. Γιατί σαν υλικό έχετε επιλέξει το ασημί, επειδή είναι φτηνό ή υπάρχει... Να σας πω, υπάρχουν και πιο φτηνά ευτελή υλικά που μπορεί να κάνει κανείς κόσμημα, μοντέρνο τουλάχιστον. Αλλά το ασίμι είναι κάτι ενδιάμεσο, είναι κάτι που δείχνει κάπως πλούσιο, έχει μια δική του γλύκα, εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει και την ακρίβεια λόγω της καταστάσεως που υπάρχει σήμερα, και όπως έχει το χρυσό. Ο κόσμος πώς βλέπει τη δουλειά σας, αρέσει στον κόσμο, είναι... Αρέσει, κάτι που είναι πολύ παρηγορό για μένα, γιατί εγώ κάνω αυτό που κυρίως αρέσει, εκφράζει εμένα. Βέβαια, πάντα με μια επιφύλαξη, βγαίνοντας προς το κοινό, τι αντίκρισμα θα έχει. Αλλά ευτυχώς είναι κάτι που αρέσει και αυτή και το μοντέρνο κόσμο, που είναι πολύ πιο αφαιρετικό και πολύ πιο ελεύθερο. Τώρα, όσον αφορά για τα συγκεκριμένα που μου είπατε, εντάξει, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου και έχει να κάνει με την τοιχογραφία του Παρθένη που έκανε το 1900 σε ένα σπίτι της Κεφαλονιάς, και το οποίο, δεν ξέρω, εμένα ειδικά τουλάχιστον μ' αρέσει πιο πολύ. Όλα βέβαια είναι αγαπημένα μου, γιατί όλα βγήκαν από τα χέρια μου. Αλλά αυτό μ' αρέσει πολύ. Προτιμάτε γκαλερί ή χώρους τέχνης και γιατί? Προτιμώ... Μέχρι στιγμής είχα περισσότερο συνεργαστεί με δήμους, αλλά γκαλερί οπωσδήποτε στο μέλλον θα συνεργαστώ, αλλά ήθελα να κάνω μια επισταμένη μελέτη για το πώς και εγώ να τελειοποιήσω τη δουλειά μου, αλλά και μια επισταμένη μελέτη για το πώς θα μπορώ να συνεργαστώ καλύτερα με κάποια γκαλερί που εμένα τουλάχιστον θα μου φαίνεται καλύτερη για αυτή την κατάσταση. Όχι πως δεν υπάρχουν γκαλερί που δεν κάνουν καλή δουλειά, προς Θεού, αλλά όπως σε όλα τα πράγματα είναι μέρη που γίνεται πιο σωστή δουλειά και μέρη όχι, γι' αυτό. Το εμπόριο αναγκάζει ένα καλλιτέχνη να συμβιβαστεί? Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Τουλάχιστον στη δική αυτό. Μου περίπτωση, και πιστεύω ότι καλό θα ήταν όλοι να το ξέρουν αυτό που θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους. Όχι. Εκείνο που σίγουρα καλό θα είναι να συμβιβάζεται κανείς είναι λογικές τιμές. Γιατί εντάξει, μπορείς να κάνει κανείς κάτι που πραγματικά να έχει δώσει την ψυχή του σε αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό θα πρέπει να το μετρήσει με την τιμή. Σίγουρα. Υπάρχουν... Κυρία Ρούλου, θέλω να μας δείξετε κάτι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και αυτά, αυτά τα οποία είναι μέρος των οικοσύμων. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στη σειρά των οικοσύμων, αλλά βέβαια δεν υπήρχε δυνατότητα να τα φέρω όλα. Αυτό είναι από την οικογένεια Βαλσαμάκη, αυτό είναι από την οικογένεια Κλαδά και αυτό είναι από την οικογένεια Χοϊδά. Επίσης, άλλα δύο οικόσημα που έχω στη σειρά αυτή είναι εδώ. Από την οικογένεια Χατζοπούλου και αυτό από την οικογένεια Μπλέσα. Είναι και η οικογένεια που με βοήθησε πολύ στο αρχείο. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά αυτό το θέμα. Κυρία Γρήγορα, ευχαριστούμε πολύ που σας είπα.